Το ατυχές συμβάν και την θυσία του 18χρονου σε ένα υποστατικό που όπως φαίνεται και όπως βοούν οι πληροφορίες δεν έπρεπε καν να λειτουργεί. Χωρίς να επισέλθω στην ουσία του θέματος, διότι είναι υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους, ένα πρώτο σχόλιο θα πρέπει να εκφράσουμε τη λύπη μας, τα συλληπιτήρια στους οικείους του αδικοχαμένου νέου που ήρθε να περάσει ανέμελα τις διακοπές του και είχε αυτή την τραγική κατάληξη οι διακοπές στο νησί μας, και ταυτόχρονα να μας κρατεί όλους σε εγρήγορση και ευαισθητοποίηση ότι θα πρέπει ακριβώς προστατεύοντας τον καταναλωτή, τον επισκέπτη, τον τουρίστα, τον συμπατριώτη μας που θέλει να περάσει κάποιες ανέμελες διακοπές ήρεμα, με ασφάλεια και υγεία, θα πρέπει να διασταυρώνει προτού κάνει την κράτησή του, είτε μέσω διαδικτύου, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέσω των αρμοδίων υπεύθυνων και έγκριτων ιστοσελίδων και φορέων, όπως είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, ότι το τουριστικό κατάλημα που έχει επιλέξει πληρεί ακριβώς όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που η αυστηρή νομοθεσία περί ξενοδοχείων και τουριστικών καταλήμματων σκιαγραφεί, ώστε να έχουμε ακριβώς το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε. Ανέμελες διακοπές και χωρίς οποιαδήποτε τραγικά ή άλλα ασυμβάντα που οπωσδήποτε δεν περιποιούν τιμή σε κανένα. Συνεπώς, με αυτό το σχολιασμό, αν μου επιτρέπετε, η λύπη και τα συλληπιτήρια είναι δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει μάθημα ώστε οι νομοθεσίες να τηρούνται και ο καταναλωτής να είναι υπεύθυνα και προσεγμένα που κάνει την επιλογή του και να την διασταυρώνει μέσω έγκριτων πηγών. Έχετε δίκαιο. Κάναμε και σε προσωπικό επίπεδο μία έρευνα μετά το ατυχές συμβάν μέσα από το παγκοσμίου φήμης γνωστό TripAdvisor, και εκεί οι ίδιοι οι πελάτες τα έλεγαν όλα, 75% αρνητικές ψήφους προς αυτό το κατάλημα. Είναι υποδιερεύνηση. Είναι και άδικο, κύριε Κωνσταντίνο, διότι τέτοια μεμονωμένα ατυχή συμβάντα από καταλήμματα που δεν πρέπει να λειτουργούν χαλούν την γενική εικόνα. Τις θυσίες και κόπους των επαγγελματιών, των υπεύθυνων ένομων αδιούχων τουριστικών καταλήμματων που έκτισαν μια φήμη για την πατρίδα μας και δικαιολογημένα. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα και στα θετικά. Έχουμε τέταρτη συνεχή αύξηση του τουριστικού ρεύματος, αυτό κυρίως λόγω των Ρώσων, όπως λέει το ρεπορτάζ. Και πολύ σωστά, διότι αν δείτε και από τα αποτελέσματα του Ιουλίου, 20.000 επιπρόσθετες τουριστικές αφήξεις που είχαμε τον Ιούλιο φέτος έναντι του περσινού Ιουλίου, είναι 20.000 στην ουσία επιπρόσθετες τουριστικές αφήξεις που είχαμε τον μήνα Ιούλιο από τη ρωσική αγορά. Και πώς κερδίζεται το στοίχημα περαιτέρω αύξησης? Να μου επιτρέψετε ακριβώς, θα ήθελα να το σχολιάσω, διότι δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα του από μήνα και σε μήνα και να θριαμβολογούμε. Σωστή. Και δικαιολογημένα κάποιος μπορεί να πει, διότι δεν είναι μόνο έναντι του 2009, αλλά είναι ο υψηλότερος αριθμός τουριστών που είχαμε ποτέ στην Κύπρο κατά τον μήνα Ιούλιο. Μάλιστα. Και σε σύγκριση και ακόμη με το 2001, που ήταν η τελευταία καλή χρονιά του τουρισμού, ο αριθμός των τουριστών που είχαμε φέτος τον Ιούλιο έχει ξεπεράσει και εκείνο το προηγούμενο ρεκόρ του 2001. Συνεπώς, εκείνο που θέλω να πω, ναι, και δεν είναι τυχαίο που ακόμη και στους μήνες αιχμής που είναι δύσκολο να βρεις διαθέσιμο δωμάτιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, εντούτοις, λόγω και της τόλμης, αν θέλετε, που επέδειξαν κάποιοι προοδευτικοί ξενοδόχοι που προχώρησαν σε ανακαινήσεις των υφιστάμενων μονάδων και κάποιες μικρές επεκτάσεις, έδωσαν και τη δυνατότητα να έχουμε και κάποιες αυξήσεις ακόμη και στους μήνες αιχμής. Και αυτό, λυπούμε να πω, δεν είναι λόγω του τραπεζικού μας συστήματος που αδυνατεί να μας χρηματοδοτήσει πλέον, αλλά λόγω των συνεργατών μας του εξωτερικού, Ρώσων και Άγγλων μεγάλων διοργανωτών ταξιδίων, που εκ των προτέρων, Οκτώβριο, Νοέμβριο, χρηματοδοτούν ουσιαστικά τα ξενοδοχεία μας με προπληρωμές για την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν, για να μπορέσουν τα ξενοδοχεία να προχωρήσουν στις εξυγχρονισμούς, ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις. Βρήκατε άλλη διέξοδο δηλαδή. Ακριβώς. Και αυτό δεν μπορεί να είναι και μόνιμη πηγή χρηματοδότησης, αντιλαμβάνεστε, λόγω της ρευστής κατάστασης που στη Ρωσία, με την πολιτική και οικονομική κρίση που διανύει τους τελευταίους μήνες, αποτελεί και ένα, αν θέλετε, παράγοντα που πρέπει να μας κρατεί όλους σε εγρήγορση.
Περάσαμε τις διακοπές μας, απολαύσαμε. Θα πρέπει όλοι, με γεμισμένες τις μπαταρίες μας, να καθίσουμε συντονισμένα για να δούμε και να δώσουμε λύσεις στα διαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήματα του τουρισμού. Μάλιστα. Δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε με κάποια θετικά πρόσημα, σωστό, τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα που όντως το πρώτο πεντάμινο, που είναι τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, παρουσιάζουν μια αύξηση του 8,6%. Εν τούτης, είμαστε πολύ πίσω από εκεί που ήμασταν πριν 13 χρόνια, την τελευταία καλή χρονιά του τουρισμού, το 2001, με κάποιες 200.000 λιγότερους τουρίστες σε σχέση με τότε και με περίπου 100-150 εκατομμύρια λιγότερα έσοδα από τον τουρισμό από το 2001. Άρα η εγρήγορση πρέπει να είναι εκεί, ο συντονισμός, διότι ο τόπος μας είναι παραδεισένιος. Συμφωνούμε απόλυτα. Έχει πεδίο βελτίωσης με εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ώστε ακριβώς αυτή την ανωδική πορεία που τα τελευταία δύο χρόνια σημειώνει ο τουρισμός, να τη ζώσουμε συνέχεια και να πετύχουμε το μεγαλύτερο στοίχημα. Ευχαριστώ. Την απάμβληση του προβλήματος της εποχικότητας του τουρισμού. Διατηρούμε θέσεις εργασίας αντί να κλείνουν σχεδόν τα μισά ξενοδοχεία και να βάζει λουκέτο για 5 μήνες. Ξεκάθαρα τα μηνύματά σας, διαχρονικά προβλήματα. Να είστε καλά, κύριε Ιωαννίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι.